μια απώλεια του βασικού μας τεσσάρι του πάλι. Δεν έχει έρθει σήμερα μαζί. Εγώ είμαι 2,5 μήνες στην ομάδα. Βελτιωνόμαστε καθημερινά. Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να σωθεί η ομάδα. Είναι ένα εξαιρετικό σωματείο ο Βουλγαρίας, πάρα πολύ καλούς παράγοντες και με πολλά παιδιά από πίσω να έρχονται, όπως παράδειγμα το εφηβικό μας, το οποίο βάζει το τελικό της Εσκαλάνου με τον Ολυμπιακό. Από ό,τι βλέπετε τα παιδιά παίζουν. Δηλαδή ο Χάργαλης σήμερα ξεκίνησε πεντάδα, πρέπει να έπαιξε γύρω στα 30 λεπτά. Ναι. 17 χρόνια είναι. Και ο μικρός, ο άλλος ο Καματέος είναι καλός παίχτης. Έχει μέσω όρος συμμετοχής πάνω από 15 λεπτά στο αποτέλεσμα. Σήμερα εντάξει, μπήκε ο Κώστας εκεί γιατί θέλαμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα να κάνει με το pop-out και το shoot από τα 4-5 μέτρα και το διάβασμα του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ άσχημοι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά καταφέραμε και κλείσαμε το παιχνίδι στους 6 πόντους. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο παραπάνω rotation από το Ηράκλειο. Και το είχαμε πει αυτό, ότι έπρεπε να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι και να το πάμε 40 λεπτά και να τους κάσουμε κατά κάποιο τρόπο. Μετά γυρίσαμε το παιχνίδι, πήραμε ψυχολογία, πήγαμε τα σουτ. Αυτό είναι το μπάσκετ. Ναι, πραγματικά είστε μια πολύ δουλεμένη ομάδα μπασκετική που έκλεψε πολλές φορές την μπάλα, ασχέτως αν δεν είχε, έλειπε μια αποφασιστικότητα, θα έλεγα, στο πρώτο. Μας λείπει γενικώς λίγο το σουτ σαν ομάδα, αλλά όταν λειτουργείς πίσω καλά, νομίζω ότι βάζοντας κάποια εύκολα καλά, και μετά το σουτ είναι θέμα ψυχολογίας. Εδώ θα σημειώσω ότι αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Α, μάλιστα. Νούμερο ένα. Για το Ηράκλειο, η άποψή σας. Το Ηράκλειο έχει κάποια προβλήματα. Ήταν γνωστό από την αρχή ότι το Ηράκλειο είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα σφιχτό rotation. Αυτό συμβαίνει με τις επαρχιακές ομάδες, οι οποίες είναι μετρημένα τα χρήματα για να μπορείς να έχεις 10 παίχτες. Αυτό το καλό έχει η Αθήνα, ότι μπορείς να βρεις παιδιά τις γύρω γειτονιές και να σου να κάνεις ένα ρωτήσιο 10 παιχτών. Αν θες να κρατάς το ρυθμό στην άμυνα ψηλά, πρέπει να παίζουν τη 10. Μάλιστα. Και να μπουν στο κλίμα της επίθεσης και ο καθένας να καταλάβει τον ρόλο. Και μια ερώτηση για τη Β' Εθνική γενικά. Διακρίνουμε ότι βλέπουμε ότι πάρα πολλοί μεγάλη ηλικία παίκτες παίζουν σε αυτήν την κατηγορία, αντί να υπάρχουν νεαροί που να αποτελούν το εφαλτήριο για τις μεγαλύτερες κατηγορίες. Θα θέλαμε την άποψή σας. Φταίει ο προπονητής, φταίει οι παράγοντες, τι φταίνε και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για μένα, σαφώς φταίνε οι προπονητές. Πρώτα απ' όλα δεν εμπιστεύονται. Και δεύτερον, εγώ θεωρώ ότι οι καλοί προπονητές δεν είναι αυτοί που έχουν την ομάδα της Β' Εθνικής της Α2. Είναι αυτοί που δουλεύουν τα πιτσιρίκια από τα πρώτα τους βήματα για να μάθουν τα βασικά σωστά. Σαφώς οι προπονητές φταίνε και οι παράγοντες. Οι προπονητές φταίνε γιατί δεν δίνουν εμπιστοσύνη στα παιδιά. Μέσα κι εγώ. Μάλιστα. Σε αυτούς. Γιατί είναι εκεί, είναι το πρωταρχικό. Αν η διοίκηση έχει μια φιλοσοφία ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το αποτέλεσμα, δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα αργότερα. Μάλιστα. Γιατί θα είναι ομάδα με νέα παιδιά. Και με κίνητρο. Πολύ ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Γνωρίζουμε τους θεσμούς παίκτες με την Κρήτη και με τον Όφη ειδικότερα. Για τον Όφη θα θέλαμε έτσι μια. Δεν έχω μεγάλη άποψη για τον Όφη. Τώρα στη ΓΑΜΕ Εθνική δεν παρακολουθούν πολύ. Ξέρω ότι μείναν μια χρονιά έξω. Κάνα μια προσπάθεια πέρσι. Φέτος είναι δεδομένα τα πράγματα. Ωραία. Δηλαδή θα πάρω κάποια παιδιά τα οποία ξέρω εγώ είναι εδώ γηγενείς. Δεν υπάρχουν χρήματα να φέρω των παλιών εποχών τα μεγαλεία, αλλά τελειώσανε. Άρα τι μένει, να δουλέψεις από κάτω. Άρα για το κριτικό μπάσκετ τότε, αφού δεν μιλάμε για τον Όφη. Κοιτάξτε, το είπα και πέρσι που ήρθα εδώ με τον Εθνικό και πάλι κάναμε διπλό. Ναι. Πήρατε και τη διαφορά τώρα, έτσι. Ναι. Είναι αμαρτία ότι αυτό το γήπεδο δεν εκπροσωπεί μια ομάδα της Α1. Ναι, το έχεις ξαναπεί. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.